Δημήτρη, νίκη με τον Παναθηναϊκό, φιλικό τεστ μεν, αλλά με, με πολλά κέρδη για την ΑΕΚ. Πόσο σημαντική είναι η νίκη σε ένα παιχνίδι με τέτοιο αντίπαλο και ποια τα κέρδη που έχει σήμερα η ΑΕΚ? Με έναν τόσο δυνατό αντίπαλο πιστεύω ότι έχουμε πολλά κέρδη γενικά σαν ομάδα. Πρώτα απ' όλα είναι τα αγωνιστικά θετικά που βγάλαμε σήμερα. Πιστεύω ήμασταν ανταγωνιστικοί, είχαμε καλά τρεξίματα. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα πιστεύω κυριαρχήσαμε στο χώρο του γηπέδου. Από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε τα αρνητικά. Κάποια κενά διαστήματα που είχαμε, δεν ξέρω για από τι είναι, έλλειψη συγκέντρωσης ίσως, αυτά θα πρέπει να τα δουλέψουμε έτσι ώστε να επανέλθουμε πλήρως. Πόσο σημαντικό είναι ότι όντως μας αυτό το κενό 15 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου που σοφάλισε ο Παναθηναϊκός και πίεσε, κατάφερε να αντιδράσει και να φτάσει και σε ένα τρίτο γκολ για να κερδίσει? Είναι πολύ σημαντικό γιατί η ομάδα δείχνει ότι έχει μέταλλο νικητή. Από εκεί και πέρα, εμείς για να μην καρδιοχτυπάμε σε κάθε παιχνίδι, θα πρέπει να σταθεροποιήσουμε την απόδοσή μας και να είμαστε πιο σταθεροί στη συνέχεια. Έχουμε καιρό αγωνιστική αποχή από το πρωτάθλημα λόγω των γνωστών εξελίξεων. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς μέσα στην ομάδα, οι πρωταγωνιστές έτσι που είστε? Όχι μόνο για εμάς, αλλά και όλους τους ποδοσφαιριστές πιστεύω στην Ελλάδα. Είναι πισωγύρισμα αυτό που γίνεται. Δεν είναι καθόλου καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί οι ομάδες πρέπει να βρουν ρυθμό, πρέπει το πρωτάθλημα να συνεχιστεί, γιατί αργότερα θα επιβαρυνθούμε εμείς με πάρα πολλά παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από εκεί πέρα ελπίζω να συντομεύσει αυτό το πράγμα, να εξομαλυνθούν τα πράγματα και να δώσουμε συνέχεια στο πρωτάθλημα. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.